Ναι, ναι, φιλοζωική. Στην τι είναι για αυτό. Μια στιγμή. BMW. Βυσσινή. Ήδρα. Χτες. Στη Βατούσα. 7 και 5 το πρωί ή το απόγευμα. Πρωί. Το καταλαβαίνω. Στείλτε μου όμως και τις φωτογραφίες για να βγάλω μια έκκληση να ζητήσουμε αυτό από τους μάρτυρες. Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας. Το κλασικό. Πάτησαν το σκυλί και την κάνανε. Το πιο συνηθισμένο, δυστυχώς. Ένα αδέσποτο ζώο στον δρόμο, με τους κινδύνους που αντιμετωπίζει, τον καιρό, τα αυτοκίνητα, τα δηλητήρια, την έλλειψη τροφής, τον ανταγωνισμό με άλλα ζώα, έχουν δείξει έρευνες ότι έχει κατά μέσο όρο ζωής 2 χρόνια. Ζώα τα οποία ζουν παραπάνω είναι επειδή κάποιοι τα φροντίζουν, κάποιοι τα νοιάζονται. Οπότε προκύπτει το ερώτημα πώς είναι δυνατόν όταν ένα ζώο θα ζήσει 2 χρόνια, το πρόβλημα των αδέσποτων να μην μειώνεται. Και η απάντηση είναι ότι δεν μειώνεται ο αριθμός του γιατί τροφοδοτούνται συνέχεια από νέες εγκαταλείψεις. Οι λέσβοι σε γενικές γραμμές είναι αρκετά φιλόζωοι, με το λάθος τρόπο, όπως είναι και η περισσότερη Ελλάδα, κατά τη γνώμη μου, αλλά είναι αρκετά φιλόζωοι. Γι' αυτό και έχουμε και τόσα αδέσποτα. Κάποιος τα φροντίζει, επιβιώνουν στους δρόμους χάρη σε κάποιους ανθρώπους. Οι περισσότεροι δεν έχουν καταλάβει τη στήρωση, δηλαδή έχουν υιοθετήσει την έννοια ότι δεν ξέρω ποιος τους πέρασε στο μυαλό τους το παραμύθι ότι ο σκύλος καλό είναι να κάνει μια γένα και να στηρωθεί μετά. Ο σκύλος δεν θα στηρωθεί ποτέ, θα κάνει γένες, θα γεννιούνται κουτάβια ανεμβολίαστα, τα οποία το χειμώνα με τον υγρό καιρό και χωρίς εμβόλιο παθαίνουν διάφορα ηλιακά νοσήματα. Οπότε και η στήρωση είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό κομμάτι, το οποίο βέβαια η κυβωτός προσπαθεί πάρα πολύ. Και οι ιδιοκτήτες έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ. Να σας πω ένα πολύ απλό νούμερο για να καταλάβετε. Από το Σεπτέμβριο μέχρι σήμερα έχουν στηρωθεί από εμάς σε συνεργασία με μια Ολλανδική φιλοζωική οργάνωση που μας βοηθάει 30 σκυλίτσες. Οι περισσότερες ήταν και έγκυες. 30 σκυλίτσες οι οποίες αν δεν είχαν στηρωθεί θα γεννούσαν με 5 σκυλιά η κάθε μία είναι 150 αδέσποτα. Όσα δηλαδή έχουμε στηρώσει τα τελευταία 3 προηγούμενα χρόνια. Όσα δώσαμε για υιοθεσία επί 11 μήνες. Δεν πήγε η αδέσποτη γάτα να πετάξει τα γατάκια της στον κάδο. Δεν πήγε η αδέσποτη σκυλίτσα να παρατήσει τα σκυλάκια της στην αυλή του γείτονα. Άλλη μια σκυλίτσα η οποία βρέθηκε με ένα τεράστιο όγκο. Βρέθηκε στο κεραμιά με ένα τεράστιο όγκο, χειρουργήθηκε, βρέθηκε να είναι και έγκυος και αυτό θα πέθαινε αν δεν χειρουργούτανε. Είχαμε πει στο δίλημα επειδή ήταν σε μεγάλο σε ηλικία αν θα έπρεπε να χειρουργήσουμε ή όχι. Έκανε τις απαραίτητες εξετάσεις, βρέθηκε ότι είναι καλά στην υγεία του και μπορούσε να αναρρωθεί, χειρουργήθηκε και τώρα πάει καλά. Δεν μπορώ και να το παρατήσω, είναι δηλαδή ένα πηγάδι χωρίς πάτη το πράγμα. Δεν μπορώ και να το παρατήσω. Διότι αν είχα το σθένος, αν είχα το σθένος και μπορούσα να το κάνω, θα το είχα κάνει πολλά χρόνια πριν. Θα το είχα παρατήσει πολλά χρόνια πριν. Δυστυχώς δεν μπορώ και δεν ξέρω πού θα βγάλει αυτή η κατάσταση. Δεν ξέρω. Να βοηθάει ο Θεός να έχω τροφές, φάρμακα
και να μην βρίσκονται άλλα άρρωστα στον δρόμο. Με αυτό, παρακαλώ. Οι περιπτώσεις που ενημερωνόμαστε εμείς ως κυβωτός για ζώα τα οποία βρέθηκαν πεταμένα, όχι ήταν στον δρόμο και κάποιος τα βρήκε, ενώ πεταμένα στα σκουπίδια, σε αυλές, στην πόρτα ενός μαγαζιού, μέσα σε μια σακούλα ή μέσα σε ένα κουτί, είναι κατά μέσο όρο ένα ζώο την ημέρα, σκυλάκι, γατάκι. Αυτά που μαθαίνουμε εμείς. Φανταστείτε πόσα δεν μαθαίνουμε. Φιλόζωος δεν είναι αυτός ο οποίος έχει ένα ζώο. Όπως καλός πατέρας και καλός γονιός και καλή μητέρα δεν είναι αυτός που έχει ένα παιδί. Είναι αυτός ο οποίος δίνει στα παιδιά του και κατά τη στοιχεία αυτός που δίνει στα κατοικίδια του τη φροντίδα και την προστασία και έχει γενικότερα τη συμπεριφορά που τους αξίζει. Αυτοί που λένε ότι ξέρεις άλλο το παιδί και άλλο σκύλος, οκ, okay, συμφωνώ, αλλά το θέμα είναι να το φροντίζεις σωστά, είτε είναι παιδί, είτε σκύλος, είτε γάτα, είτε οτιδήποτε. Εντάξει, θα πάρουμε και καλή τροφή, γιατί αποφεύγεις κάποια άλλα πράγματα, θα βγεις βόλτα, άμα πάμε ταξίδι θα φροντίσουμε πού θα πάει να μείνει. Yes. Και... αντικείτε λίγο. Γιατί ο καθένας λέει ότι εγώ είμαι φιλόζωος και υιοθέτησα το σκύλο, δεν του ταΐζω ξηρά τροφή, δεν του κάνω εμβόλια, δεν φροντίζω για τους ψήλους, παρότι μπαίνει στο σπίτι μου, βγαίνει, δεν του κάνω προληπτικές εξετάσεις για κλείες μανίας, για οτιδήποτε, αλλά είμαι πολύ φιλόζωος γιατί κάθε μεσημέρι, ό,τι περισσεύει από την κατσαρόλα μου, το δίνω στο σκύλο και του προσφέρω φαγητό που έξω θα πέθαινε από την πείνα. Φέτος όλο το βάρος το οικονομικό το έχουν επομιστεί τα φιλοζωικά σωματεία, οι κυβωτός, άλλες οργανώσεις και οι φιλόζωοι πολίτες. Είναι απίστευτα μεγάλο. Σκεφτείτε ότι μία στήρωση, μια σκυλίτσα, κοστίζει γύρω στα 80 με 100 ευρώ. Είναι αδύνατο να επομιστούν αυτό το κόστος μόνο τα φιλοζωικά σωματεία. Αναγκαστικά το κάνουμε. Γιατί αν πολύ απλά λέγαμε και εμείς με τη σειρά μας ότι εντάξει, δεν είναι υποχρέωσή μας, είναι υποχρέωση του Δήμου, ο Δήμος δεν κάνει τίποτα, ούτε και εμείς λοιπόν σταματάμε. Ουσιαστικά θα έχει ξυλωθεί όλο το έργο το οποίο έχει στηθεί τα περασμένα χρόνια. Και όταν ένας άνθρωπος ουσιαστικά προσπαθεί να βοηθήσει, με σωστό ή λάθος τρόπο δεν είμαι εγώ εδώ για να το κρίνω, αλλά και η υπόλοιπη κοινωνία ουσιαστικά όχι απλά δεν τον βοηθάει, αλλά τον δυσκολεύει, είναι λογικό και να υπάρχουν και ακραία ξεσπάσματα, γιατί υπάρχουν πλέον. Αυτό που κάνω το κάνω 10 χρόνια, όλα αυτά τα χρόνια τα μάζευα στο σπίτι μου, τα έκανα θεραπείες, τέλος πάντων, τι να σου πω τώρα, το σπίτι το έχω κάνει νοσοκομείο. Όμως η κατάστασή μου είναι απελπιστική πλέον, διότι έχω καταστραφεί οικονομικά, σωματικά, ψυχικά και έχω καταστρέψει το σπίτι μου και το αυτοκίνητο. Αν θες να πάρεις και πλάνα από το αυτοκίνητό μου μέσα όπως είναι, μπορπαγκάζ τρίπιο τελείως από τα νερά που κουβαλάω χρόνια τώρα, 10 χρόνια. Λοιπόν, εγώ νιώθω ότι έχω χάσει τη ζωή μου. Αρχικά με παρότριναν φίλοι να ασχοληθώ. Είδαμε πάρα πολλά περιστατικά, είδα πώς λειτουργεί ένα φιλοζωικό σωματείο, είδα τι προβλήματα έχει, πόση μοναξιά νιώθουν αυτοί οι άνθρωποι γενικώς μέσα σε ένα σωματείο φιλοζωικό που δεν βρίσκουν ανταπόκριση από κανέναν, που πάντα είσαι υπόλογος σε όλους.
γιατί δεν με βοηθάει η φιλοζωική, που δεν κάνουν τίποτα, που παίρνουν παντού λεφτά, κανένας δεν παίρνει λεφτά από εμάς, είμαστε όλοι χρεωμένοι παντού. Κάθε φορά πάντως θυμάμαι να λένε ότι είναι δύσκολο όλο αυτό και ότι έχει υποχρεώσεις και πρέπει να είσαι συνέχεια εκεί και ότι δεν έχεις κάτι καλύτερο να κάνεις. Τα ζώα δεν έχουν καμία υποχρέωση και είναι πάρα πολύ όμορφο να συμβιώνεις με ένα ζώο, να μπαίνεις μέσα και να χοροπηδάει πάνω σου, να κοιμάστε μαζί, να ανταποκρίνεται στο όταν είσαι εκνευρισμένος, όταν είσαι χαρούμενος, όταν πας μια βόλτα έξω. Όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία τα ζεις μαζί με το ζώο. Τα ζώα είναι ανθρωποκεντρικά και προσαρμόζονται πάρα πολύ εύκολα σε αυτά. Ο άνθρωπος είναι αυτός που δεν μπορεί να καταλάβει τι δίνει ένα ζώο σε εκείνον. Όποτε βγαίνω βόλτα, είτε είναι χειμώνας, είτε είναι καλοκαίρι, ποτέ δεν έχω σκεφτεί, όχ, τώρα ποιος την πάει βόλτα. Είναι, βλέπω αυτή την ουρά που είναι έτσι τσουκου τσουκου και πάει και ποτέ δεν σκέφτομαι, τώρα ξέρεις, ποιος την πάει βόλτα και αυτά. Ούτε σκέφτομαι τις δουλειές μου, ούτε σκέφτομαι ότι μετά πρέπει να πάω το σκύλο γρήγορα σπίτι γιατί έχω να κάνω αυτό. Με κάποιο τρόπο δεν σκέφτομαι τίποτα εκείνη την ώρα. Βλέπω το σκύλο και πάμε, ξέρω εγώ, εντάξει. Είναι λίγο όχι λίγο, πολύ ψυχοθεραπευτικό. Λοιπόν, η Χιώνα ήρθε σπίτι μας ή 18 ή 19 Γενάρη του 2019, της χρονιάς που πέρασε. Δηλαδή τώρα περίπου θα κλείσει ένα χρόνο. Δεν ήθελα σκυλί για πολλά χρόνια, παρότι τα παιδιά μας ζητάγανε να πάρουμε ένα σκυλί. Είχαμε γάτες βέβαια. Η γάτα είναι κάτι διαφορετικό, δηλαδή την προσέχεις, την κάνεις τα εμβόλια της, την ταΐζεις. Την πας στο γιατρό όταν χρειάζεται, γιατί ο αρσενικός μας ο γάτος μέχρι να το στηρώσουμε εμφάνισε διάφορα τραύματα κτλ. Αυτά που κάνουν οι γάτοι όταν είναι στην περίοδο του ίστρου τους. Τα κάνεις όλα αυτά που είναι αυτά τα οποία πρέπει, αλλά πέρα από αυτό το δέσιμο που μπορεί να δημιουργήσεις, τουλάχιστον αυτή είναι η δικιά μου εμπειρία με μία γάτα, είναι πάρα πολύ λίγο. Έλα, Χιώνα. Ενώ με το σκυλί είναι διαφορετικά. Το πιο βασικό είναι ότι έχει αλλάξει εντελώς ο τρόπος που ζούμε. Και η αλλαγή αυτή έχει ωραία πράγματα. Θα έλεγα, αν κάποιος δεν είναι έτοιμος να κάνει υποχωρήσεις, να θυσιάσει πράγματα από την προσωπική του ζωή, τον προσωπικό του χρόνο κτλ. Που για όλους μας είναι πολύτιμος και σημαντικός, να μην πάρει σκυλί. Ας τα αφήσει να το πάρει κάποιος άλλος. Και δεν χρειάζεται. Αν αποφασίσει να πάρει σκυλί, είναι καλή ιδέα να διαλέξει. Όχι, είναι καλή ιδέα, είναι μοναδική καλή ιδέα να διαλέξει ένα δέσποτο σκυλί. Γιατί δεν τους αξίζει να ζουν στον δρόμο και δεν φταίνει και σε τίποτα. Εγώ δούλευα στοιχείο σε σχολεία. Όπου πηγαίνοντας καθαρά Δευτέρα, γυρνώντας στοιχείο, βρίσκουμε ένα σκυλί εκεί ανάμεσα στα αυτοκίνητα έξω από το καράβι, να ψάχνει τα αυτοκίνητα και να είναι και ψιλοφοβισμένο, να ψιλοκινδυνεύει. Και ήταν η Μάντι. Είσαι Μάντι.
Η Μάντι λοιπόν περίμενε εκεί απ' έξω, ήταν βρεγμένη, πεινασμένη, τέλος πάντων διάφορα. Την πήραμε μαζί, την πήρε η Ελίνα, γιατί εγώ έφευγα με το καράβι, είχε και απαγορευτικό, ήταν όλα ιδανικά τέλος πάντων. Και εκεί μια εβδομάδα προσπαθούσαμε λίγο να την συνεφέρουμε, γιατί ήταν πάρα πολύ φοβισμένη και γενικά ήταν πολλά χρόνια φοβική. Προσπαθήσαμε να τις βρούμε σπίτι μέσω της Κιβωτού για υιοθεσία, αλλά εν τέλει όταν μας πήρανε τηλέφωνο, μας πήρε ο Ιωσήφα για να μας πει ότι κάποιος ενδιαφέρεται από Αθήνα, μετά από Μυτιλίνη, αποφασίσαμε με την Ελίνα ότι δεν μπορούμε να την αποχαριστούμε σε καμία περίπτωση και είπαμε ότι τέλος η Μάντι θα μείνει μαζί μας για πάντα. Οι δράσεις μας διέπονται όλες από μια πολύ βασική ιδέα, μια πραγματικότητα αν θέλετε, η οποία λέει ότι τα αδέσποτα ζώα έχουν μια βασική πηγή δημιουργίας, την ανθρώπινη αδιαφορία και ανευθυνότητα. Άρα λοιπόν οι δράσεις μας επικεντρώνονται σε αυτό κυρίως, ότι προσπαθούμε να κλείσουμε την πραγματική βρύση για τα αδέσποτα, τα οποία είναι τα ιδιόκτητα ζώα, οι ιδιόκτητες γένες. Το δεύτερο που κάνουμε είναι ότι για όλα τα ζώα τα οποία δίνουμε για υιοθεσία, αλλά και τα ιδιόκτητα ζώα τα οποία βρίσκουμε εμείς ως χαμένα, αυτά δίνονται για υιοθεσία ή επιστρέφονται αφού πρώτα τις υπαριστούν. Η τρίτη μεγάλη δράση μας έχει να κάνει με το εκπαιδευτικό κομμάτι. Για το τι σημαίνει υπεύθυνη υιοθεσία, ποιες είναι οι υποχρεώσεις μας στα ζώα, πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε. Προσπαθούν ουσιαστικά να αλλάξουμε τις ιδέες, τις παραστάσεις και το πώς αντιλαμβάνουν την κατάσταση οι νέες γενιές. Έχει βελτιωθεί κατά πολύ η κατάσταση. Αυτά τα προγράμματα που κάνει η Κιβωτό στα σχολεία, που τα παιδιά, ας πούμε, εγώ θυμάμαι όταν άνοιξα, τον πρώτο καιρό που ήμουν εδώ, μου ήρθε μια χελώνα που βλέπω να βάψει και την κοινωτήσουν τα παιδιά. Οπότε θεωρώ ότι όλοι ξεκινάνε από την παιδική μας ηλικία. Όλα αυτά που κάνουν τα εκπαιδευτικά, που πάνε και μιλάνε, ή κάποιοι γονείς που φέρνουν τα παιδιά εδώ μαζί τους, είναι ωραίο γιατί τα παιδιά καταλαβαίνουν ότι το σκυλάκι πρέπει να πάει στον κτηνίατρο, το υιοθετήσαμε, επιλέξαμε να μην αγοράσουμε σκύλο, αλλά να μαζέψουμε ένα σκύλο από το δρόμο και το παιδί έρχεται, ακούει, βλέπει. Όλα αυτά από την παιδική ηλικία συμβάλλουν στο να εξελιχθεί ακόμα παραπάνω. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι μιας αλφα ηλικίας, έχει μεγαλώσει με κάποια πράγματα, έχει κάποιες ιδέες, πολύ δύσκολο να τα αλλάξει. Το στίχημα είναι οι νέες γενιές.